Ας μου επιτραπεί να αρχίσω από μία φράση μότο, μία φράση κυριδί που επαναλαμβάνεται. Τίποτε από μένα δεν φαίνεται, που όλα δείχνουν ότι είναι και του ήρωα η αιμονή. Έτσι. Από μένα νομίζω ότι φαίνονται όλα. Όλα. Πρώτα. Άμα φαίνονταν όλα δεν θα έγραφα. Όχι, σαν άλλο συγγραφέα και άλλο άνθρωπο. Τώρα, όσον αφορά για το βιβλίο, όντως η δεύτερη αφορμή του βιβλίου ήταν αυτή. Η πρώτη ήταν το εξής. Είχα μια διάθεση, μάλλον, να γράψω ένα βιβλίο με θέμα μια έννοια, το οποίο νομίζω ότι εκ των υστέρων είναι και μεγάλο λάθος, γιατί δεν γράφει κανείς για έννοιες. Τέλος πάντων, εμένα μου είχε κάτσει να γράψω για την έννοια της εκδίκησης. Και διαβάζοντας, ψάχνοντας κάποια βιβλία για το θέμα αυτό, κατέληξα στο εμβληματικό βιβλίο του θέματος που είναι ο Άμλετ, στη μετάφραση του Γιώργου του Χειμωνά. Και εκεί διάβασα αυτή τη φράση. Τίποτα από μένα δεν φαίνεται. Η οποία όμως δεν είναι μετάφραση. Δεν υπάρχει τέτοια φράση στον Άμλετ του Σέξπιρ. Είναι μια απόδοση του Χειμωνά, ο οποίος αρέσκεται σε τέτοιου είδους ποιητικές αυθαιρεσίες και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχος και πολύ μέσα στο κλίμα του έργου. Μέσα από αυτή τη φράση, εμένα μου αναδείχθηκε ένας ήρωας. Με αυτά τα χαρακτηριστικά. Με αυτό μάλλον το έμβλημα, αυτή την εμβληματική φράση. Ο οποίος στην πορεία κατέληξε το θέμα του να μην είναι η καθυστέρηση της εκδίκησης που συμβαίνει στον Άμλετ, αλλά είναι η καθυστέρηση της ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο καθυστερεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ανοιχτεί, δεν μπορεί να δράσει. Και πώς έγινε μετά, επειδή ταυτόχρονα διαβάζοντας τον Άμλετ έμεινα και στη σκηνή την περίπτωση του νεκροταφείου με το κρανίο του Γιώρικ, μου δημιουργήθηκε πάλι μια εικόνα τέτοια υφής. Εκείνη βέβαια την εποχή, θυμάμαι τώρα που δεν το είχα πει σε άλλη συνεντεύξη, ότι έβλεπα και ένα αμερικάνικο σύριαλ το οποίο λέγεται Six Feet Under, που ήταν πάνω σε μια οικογένεια νεκροθαυτών. Και έτσι έστησα μια οικογένεια με ένα πατέρα νεκροθαύτη. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η αφορμή, το πρώτο κοινούν για το βιβλίο. Ναι, δεν είναι τόσο ο νεκροθάφτης, όσο ο φωτογράφος πτωμάτων, νεκρών. Α, ναι, ο νεκροθάφτης αυτός. Θυμίζει το διάδελς του, την ταινία, ας πούμε, τις φωτογραφίες των πτωμάτων λίγο. Ναι, δεν τέλος πάντων δεν το πνεύστηκα από εκεί, αλλά... Όχι, ναι, γιατί υπήρχε έντονο. Αλλά μου άρεσε η ιδέα της αποθανάτησης. Δηλαδή ότι αυτός ο νεκροθάφτης σενιάρει τους νεκρούς, τους περιποιείται και τους φωτογραφίζει πριν την κατάκληση. Και αυτό διάβασα στο δίκτυο ότι συμβαίνει σε κάποιες περιοχές. Και ακόμα και στην Ελλάδα. Συνέβαινε έντονα το 19ο αιώνα. Ναι. Και όλες τις ερωτήσεις με το μόρι και τα λοιπά. Δηλαδή να έχουμε κάποια ανάμνηση από τον άνθρωπο την ώρα που έφυγε. Το οποίο όντως έχει. Ειδικά το σπίτι αυτό στα Μελίσια, στο οποίο ουσιαστικά. Η Εστέλα είναι ευθεία αναφορά. Πώς την είπε στα ελληνικά, πώς την. Εσταλία. Και επειδή υπάρχουν αναφορές στον Άμλετ και ομολογημένες, γιατί και μέσα στο κείμενο υπάρχει αυτός ο διάλογος, εξηγεί δηλαδή η θετή μητέρα, ας το πούμε έτσι, της Εσταλίας, πώς έβγαλε την κόρη της Εσταλία από το Εστέλα και το Φιλία. Και νομίζω και ένα ωραίο όνομα. Εσταλία δεν υπάρχει, αλλά μ' άρεσε και ήταν και. Το Εστέλα είναι πολύ ωραίο, το Εσταλία. Δεν μου άρεσε. Αλλά τελικά δεν λέγεται Εσταλία. Ναι. Το σπίτι υπάρχει πραγματικά. Το σπίτι αυτό συγκεκριμένο, έτσι όχι. Αλλά, μοιάζει με πολλά. Αλλά βασίζεται σε μια προσωπική ανάμνηση σε το σπίτι της μητέρας της μητριάς μου. Το οποίο όντως ήταν στα Μελίσια και είχε κάποια κοινά στοιχεία με αυτό το σπίτι. Όχι ακριβώς σε σημαντικό τρόπο. Δηλαδή αυτό που γίνεται, γιατί με ρωτήσαν αν υπάρχει αλλαγή στον ήρωα. Αν υπάρχει μάλλον μεταμόρφωση στον ήρωα και υπενισόμενοι ότι δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και. Ορίμανση υπάρχει. Ναι, υπάρχει ορίμανση και υπάρχει το εξής γεγονός, ότι ο ήρωας αυτός ξαναγυρνάει σε αυτό που ήταν, στο βαθύ του εαυτό, ο οποίος όμως ήταν ένας άγνωστος. Ποτέ δεν τον είχε αποκαλύψει. Γιατί τίποτα από εκείνον δεν φαινόταν. Έτσι. Και αποδεχτεί. Ε? Και αποδεχτεί φυσικά. Γι' αυτό μιλάμε για ένα παιδί το οποίο φεύγει από μια πολύ καταπιεστική κατάσταση, επί 11 χρόνια σπάει τα μούτρα του στην Αθήνα. Και τι ζητάει, μια αφορμή για να δράσει. Γι' αυτό ακριβώς που είπες. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά, είναι σε μια χάβνωση. Και με αφορμή, με έναυσμα αυτή την υπόθεση της Polaroid, φτάνει μέχρι και στο κέντρο της ζούγκλας, ας πούμε. Δηλαδή, σταδιακά υψώνει τον πύχη. Τα εμπόδια του γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Όλη αυτή την πορεία του ήρωα την είχε σχεδιάσει. Όχι, έγινε αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, είχα σκεφτεί μέχρι την Polaroid. Και από εκεί και πέρα με παρέσυρε ο ήρωας και λειτουργούσε
σταδιακά η υπόθεση, με αποκορύφωμα την υπόθεση, το θέμα της Αφρικής, όπου δεν είχα σκεφτεί ποτέ να το πάω στην Αφρική. Αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και το φοβήθηκα λίγο αυτό το θέμα της Αφρικής. Της Αφρικής, μήπως ήταν too much, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι τελικά ισορρόπησε πολύ καλά. Πάντως τίποτα από κανέναν δεν φαίνεται. Όλοι είναι και δεν είναι. Ακριβώς. Όλοι έχουν είναι διπλά, κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Έχουν διπλά πρόσωπα. Ναι. Όλοι τελικά αποδεικνύονται. Έχουν διπλή ιδιότητα. Ναι, αλλά αποδεικνύονται, μάλλον τους γνωρίζουμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν είναι οι αυτοί τους. Ναι. Και τελικά καταλήγουμε να τους βρούμε σαν τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως η Εσταλία τελικά είναι η Μιρέλα. Ο Θάνος είναι πάντα αυτός που ήταν. Ο πατέρας του επίσης. Δηλαδή, γίνεται ένα παιχνίδι με τις ταυτότητες, αλλά τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε στο προηγούμενο βιβλίο, την Αμερικάνικη Φούγκα. Mm. Δηλαδή, δεν αλλάζει κανείς ταυτότητα. Ίσως το ανάποδο γίνεται. Δεν ενδύεται τον άλλον για να μπορέσει να λύσει το θέμα του. Αλλά προσπαθεί να ξανασυσταθεί ως πρόσωπο. Mm-hmm. Ναι. Πάντως, εγώ βρήκα ότι έχει πολλά κοινά βέβαια στοιχεία με τον Μπαρ Φλομπέρ στη δομή και στην ανάπτυξη. Η ιστορία τουλάχιστον. Εντάξει, υπάρχει αυτό το δική μου αιμονή που μπορεί να πει κανείς, είναι ότι πάντα υπάρχει ένα ταξίδι, ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε σε μια κρίση και με αφορμή κάτι αρχίσει να ψάχνει για κάτι άλλο που ουσιαστικά ψάχνει για τον εαυτό του. Και μάλιστα εδώ πλέον κλείνει και η τετραλογία αυτή της αναζήτησης και ήδη έχω μπει σε τελείως άλλα μονοπάτια. Το ένιγμα είναι πολύ σημαντικό πάντως για σένα, εσύ είναι εμφανές αυτό. Μέχρι τώρα, και επειδή κατά κάποιο τρόπο όσο το διαβάζω, καταλάβω ότι κλείνει εδώ ένας κύκλος. Δηλαδή και στο Μπαρ Φλομπέρ και στο Αμερικάνικη Φούγκα, παρόλο που υπήρχε ένας θάνατος, υπήρχαν θέματα ανοιχτά. Εδώ κλείνει, εντάξει, μπορεί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα ζήσει μετά ο θάνατος, αλλά υποψιαζόμαστε. Υπάρχει μια συμφιλίωση δηλαδή. Και αυτό ίσως το έχω και εγώ ανάγκη για να τελειώσει αυτός ο κύκλος. Εξού και αυτό που γράφω τώρα πραγματικά δεν έχει κεντρικό ήρωα. Είναι πολυφωνικό, είναι Νεστώτας, είναι Αθήνα του σήμερα, είναι εντελώς διαφορετικό και η αφήγηση είναι. Δηλαδή γίνονται κάποια. Παίρνω κάποια ρίσκα εκεί πέρα, αρκετά μεγάλα. Γιατί υπήρξε το Βίλα Κομπρέ, γιατί νομίζω ότι αποδίδει το βιβλίο, μια που όλα όσα συμβαίνουν στο βιβλίο ως βάση έχουν τη Βίλα Κομπρέ. Εκεί εκτυλίχθηκε. Ναι, είναι στο κεντρικό σημείο αναφορά. Ναι. Η οποία σχεδόν πρωταγωνιστεί, είναι σαν μαγικός τόπος και δεν είναι η πρώτη φορά. Που ένα κτίσμα, ένα περίεργο κτίσμα, ναι. Παρουσιασμένο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, mm-hmm. παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, μπορεί να είναι ακριβώς από αυτή την αιμονή που έχω μάλλον με τη σπουδαία της αρχιτεκτονικής, αλλά πιστεύω ότι και τα κτίρια στη λογοτεχνία είναι πολύ ενδιαφέροντα σκηνικά. Δηλαδή, δημιουργούν, ας πούμε, κάποια επίπεδα ανάγνωσης πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι είναι πολύ γοητευτικό για συγγραφέα πάντα να έχει έναν. Ίσως και το κεντρικό ήρωα, αλλά κάποιους ήρωες μέσα από την τέχνη, γιατί εκεί του δίνουν ευκαιρία να πει πράγματα. Και είναι και παράλληλος κόσμος αυτό που μπορεί να ψάχνει το ίδιο πράγμα σε. Ναι, αλλά ειδικά με τη φωτογραφία δεν είχα ασχοληθεί τόσο πολύ. Ναι. Και, δηλαδή, αν θυμάσαι, υπάρχουν κάποια. μια σκηνή που κάνει την αποκατάσταση του νεκρού μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή, μια σκηνή που γερνάει έναν άνθρωπο και μια άλλη σκηνή που χρησιμοποιεί το φώτο. Χρησιμοποιεί το φώτο για να τον επαναφέρει στη ζωή. Δηλαδή, αυτό νομίζω, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά να το γράψω, γιατί ήταν πραγματικά κάτι τέλος και μπορεί να γίνει. Ναι, όπως ξέρω εγώ για τις ταινίες τις παλιές τώρα, δεν μπορούν να βάλουν το Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ να παίζει σήμερα. Θα έρθει την Καζαμπλάνκα ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και θα προσγειώνεται στο. Δηλαδή, είναι θέμα χρόνου ή δεν ξέρω τι. Ενδιαφέρον θα ήταν να δημιουργήσει μια ταινία λοιπόν, φέροντας σε επαφή όλους τους εμβληματικούς ήρωες όλων των εποχών. Δηλαδή, τις αιμονές του. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ. Ξέρω εγώ την Καμπύρια με τον Ρίκη από την Καζαμπλάνκα.